χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ, ούτε η ελιά σου. Όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με δυνατό κινητήρα του Mix προδιαγραφών Euro 5 για ξεκούραστη, γρήγορη και αποδοτική συγκομιδή. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Μόνο στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους Steel. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραφιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να σου βγει το λάδι για να βγάλεις λάδι. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με ειδικό αορτήρα για απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράπτισμα των ελιών σου. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα Steel των 69 ευχρηστά, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Steel. Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
τέχνη για κάθε προσέγγιση. Βενζινοκίνητα αλυσοστήλ από τα 9 ευρώ. Εύχριστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά. Και πάνω απ' όλα, κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας στυλ. Στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση. Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ, ούτε η ελιά σου. Όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452. Με δυνατό κινητήρα 2MIX προδιαγραφών Euro 5 για ξεκούραστη, γρήγορη και αποδοτική συγκομιδή. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Μόνο στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους Steel. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να σου βγει το λάδι για να βγάλεις λάδι. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με ειδικό αορτήρα για απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράπτισμα των ελιών σου. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι.
Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ, ούτε η ελιά σου. Όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραβδιστικό μηχάνημα Steel SP452. Με δυνατό κινητήρα Toomix προδιαγραφών Euro 5 για ξεκούραστη, γρήγορη και αποδοτική συγκομιδή. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Μόνο στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους Steel. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραβδιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να σου βγει το λάδι για να βγάλεις λάδι. Ελαιοραβδιστικό μηχάνημα Steel SP452 με ειδικό αορτήρα για απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράβδισμα των ελιών σου. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση. Βενζίνο Κύπριο Ναστίο 106 ευρώ. Εύχριστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Steel. Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση. Τεστ. Ένα, δύο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το ΔΑΚ Σερών, Ιωάννης Τσιντσάρης. Σάββατο απόγευμα, δεύτερη αγωνιστική Β' Εθνική. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Γέφυρα στα πλαίσια, όπως είπαμε, της δεύτερης αγωνιστικής, φιλοδοξώντας να κερδίσει το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα. Μείνετε συντονισμένοι, 3 λεπτά πριν τελειώσει το ζέσταμα των δύο ομάδων, σε λίγο μαζί για την έναρξη του παιχνιδιού.
Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ, ούτε η ελιά σου. Όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452. Με δυνατό κινητήρα Toomix προδιαγραφών Euro 5 για ξεκούραστη, γρήγορη και αποδοτική συγκομιδή. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Μόνο στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους Steel. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Στυλ, όλα όσα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να σου βγει το λάδι. Για να βγάλεις λάδι. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Στυλ SP452. Με ειδικό αορτήρα για απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράπτισμα των ελιών σου. Στυλ, όλα όσα χρειάζεσαι. Είμαστε πάλι εδώ στο κλειστό των Σερών, το ΔΑΚ Ιωάννης Τσιντσάρης. Όλα έτοιμα πλέον για να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τη Γέφυρα στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής. Είπαμε ότι ο Πανσεραϊκός φιλοδοξεί να κατακτήσει σήμερα το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα απέναντι σε μια ομάδα που την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό, η Γέφυρα, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, είναι μια κομμόπολη του Δήμου Χαλκιδόνας. Τελευταίες οδηγίες από τους δύο προπονητές, τον κύριο Κακιούζη που έχει βοηθό τον κύριο Κύρικο και από τον προπονητή της Γέφυρας τον κύριο Τζιβάνι. Η ομάδα της Γέφυρας τώρα παρατάσσεται στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες του Πανσεραϊκού ακόμα δέχονται τις τελευταίες οδηγίες. Διαιτητής της αναμέτρησης οι τρεις είναι ο κύριος Ταρενίδης, ο Σταύρος, ο κύριος Ταρενίδης, ο Κωνσταντίνος και ο κύριος Χρυσάφης. Να δούμε ποιοι ξεκινάνε από τη Γέφυρα. Με το νούμερο 10 είναι ο Σιώπης, που τώρα αλλάζει φανέλα. Με το νούμερο 15 ο Καλαϊτζίδης. Με το νούμερο 9 ο Χρυσόπουλος. Με το 1 ο Κελεσίδης. Για τον Πανσεραϊκό ξεκινάνε με το νούμερο 13 ο Κουτουξίδης.
Για τον Πανσεραϊκό ξεκινάνε οι συνείδησοι ύποπτοι με το νούμερο 8 ο Χριστοδούλου, ο σέντερ της ομάδας, ο Γεωργιανός, ο Παντελής με το νούμερο 7, με το νούμερο 13 ο Ντίνος, ο Λεωνίδας, φυσικά το μεγάλο αστέρι του Πανσεραϊκού, ο Νεμάνια Μιλόσεβιτς και ο Πέτρος ο Γρίψιος με το νούμερο 5, το τζάμπολ του αγώνα. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με το Γρίψιο να αφήνει την μπάλα στον Παντελή τον Γεωργιανό προκειμένου να οργανώσει την πρώτη επίθεση για τον Πανσεραϊκό στυλ. Ο Χριστοδούλου αφήνει στον Νεμάνια τον Μιλόσεβιτς, παίρνει το screen, κάνει την κίνηση ο Χριστοδούλου, η μπάλα έξω, Γρίψιος για τρεις, η μπάλα στο Στεφάνη. Πρώτη επίθεση για τη γέφυρα που θέλει να τρέξει, γυρίζει όμως γρήγορα η άμυνα του Πανσερικού και Λεσίδης με το νούμερο 13 ο Κουτουξίδης, το τρίποντο από τον Χρυσόπουλο, άστοχο από ένα άστοχο τρίποντο για τις δύο ομάδες, στις δύο πρώτες επιθέσεις του παιχνιδιού. Γεωργιανός για τον Γρίψιο. Ντίνος, Χριστοδούλου, Μιλόσεβιτς, είναι ο Χριστοδούλου, ζητάει την μπάλα, τελειώνει τη φάση μόνος του ο Μιλόσεβιτς χωρίς επιτυχία. Πέρασε το πρώτο λεπτό χωρίς κάποια από τις δύο ομάδες να πετύχει καλάθι, παίρνει την εσωτερική ο Κελεσίδης για τη γέφυρα, έγινε το λάθος, Γεωργιανός στην αντεπίδεση, καλάθι! 2-0, ανοίγει λογαριασμό ο Παντελής ο Γεωργιανός. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι μετά τον απόλυτα εύστοχο ευνηδιασμό και το κλέψιμο της μπάλας στην άμυνα. Σιώπης κάτω από το καλάθι, θα γίνει το σουτ και 2-2 ισοφαρίζει η γέφυρα με το νούμερο 13 το καλάθι από τον Κουτουξίδη από ένα εύστοχο δίποντο λοιπόν για τις δύο ομάδες μετά τα δύο τρίποντα τα άστοχα. Γρίψιος και πάλι για τρεις, αυτή τη φορά θα βρει στόχο ο Πέτρος ο Γρίψιος. 5-2 ο Πανσεραϊκός στυλ προηγείται της γέφυρας 8 λεπτά ακριβώς πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο Δάξερον. Ιωάννης Τσιντσάρης, δεύτερη αγωνιστική της Β' Εθνικής του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Ελλάδος. Κλείνει ωραία ο Ντίνος τώρα, κίνηση με πίβοτ από το νούμερο 10 τον Σιώπη, άστοχο. Γεωργιανός, φάουλ υπέρ του Χριστοδούλου στην προσπάθειά του να πάρει καλή θέση μέσα στη ρακέτα, το φάουλ από τον Καλαϊτζίδη. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι προς τον κύριο Ταρενίδη. Τώρα κάποια παράπονα από τον Καλαϊτζίδη. Ο κύριος Χρυσάφης αφήσει την μπάλα στον Νεμάνια Μιλόσεβιτς προκειμένου να αφήσει στον Γεωργιανό και να συνεχίσει το παιχνίδι. Γεωργιανός ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες, το αφήνει στον Μιλόσεβιτς, παίρνει το σκρίν από τον Χριστοδούλου, πέρασε καταπληκτικά και θα αφήσει την μπάλα ανεπιτυχώς όμως το καλάθι παρά την εξαίσια ενέργεια του Νεμάνια Μιλόσεβιτς. Άστοχο το τελείωμά του με το νούμερο 9 ο Χρυσόπουλος και αυτός με τη σειρά του θα κάνει μια αβεβιασμένη προσπάθεια. Γεωργιανός παίρνει στο ύψος της ρακέτας, ο Γρίψιος γυρίζει η μπάλα, έρχεται στον Γεωργιανό που θα εκτελέσει για τρεις, εύστοχα! 8-2, υψωμένη γροθιά από τον Γεωργιανό που πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι, φτάνει στους 5 πόντους, πρώτο σκόρε του παιχνιδιού και του Πανσεραϊκού στυλ ο Παντελής ο Γεωργιανός με ένα δίποντο και ένα εύστοχο τρίποντο. 8-2 το μεγαλύτερο προβάδισμα ως τώρα, βέβαια είναι νωρίς το παιχνίδι. Ο Σιώπης θέλει να απαντήσει χωρίς επιτυχία. Μιλόσεβιτς σε κοντρόλ ρυθμό. Γρίψιος Γεωργιανός. Man to man τώρα από τον κύριο Τζιβάνι, τον προπονητή της γέφυρας για τρεις. Ο Ντίνος άστοχος, παλεύει ο Γρίψιος και παίρνει το rebound. Γεωργιανός. Ντίνος το σκέφτηκε προς στιγμή. Χριστοδούλου κάτω από τη ρακέτα, είναι πολύ δυνατός. Θα κάνει όμως βήματα στο ξεκίνημα της φάσης. Υπέροχα ρόλαρε το κορμί του ο Χριστοδούλου. Είναι πολύ δυνατός ο σέντερ του Πανσεραϊκού. Τελείωσε εύστοχα όμως τη φάση. Είχαν προηγηθεί βήματα που πολύ νωρίς σφυρίχτηκαν από τον κύριο Ταρενίδη. Κελεσίδης
Πιέζει ασφιχτικά ο Μιλόσεβιτς και Λεσίδης δεν κάνει λάθος. Καλαϊτζίδης. Κόψιμο ψηλά από τον Γρίψιο στον Κουτουξίδη. Ευνηδιασμός από τον Γεωργιανό που κερδίζει φάουλ. Δεύτερο φάουλ από την γέφυρα. Ο Πανσεραϊκός αυτά τα πρώτα 4 λεπτά του παιχνιδιού δεν έχει υποπέσει σε φάουλ. Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι από τον κύριο Τζιβάνι. Με το νούμερο 15 θα περάσει εκτός αγώνα ο Καλαϊτζίδης, που ακόμα συνεχίζει να έχει παράπονα, αυτή τη φορά τα εκφράζει στον κύριο Χρυσάφη. Αλλάζει ψηλό λοιπόν προκειμένου να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικό το μαρκάρισμα στο Χριστοδούλου. Με το νούμερο 26 ο Λαζάρου στο παιχνίδι. Χριστοδούλου με αντίπαλο τον Σοφόντα Λαζάρου δυσκολεύεται να βρει πάσα. Κράτησε αρκετά την μπάλα, φωνές από τον κύριο Κακιούζη. Ντίνος μέσα στη ρακέτα είναι ο Χριστοδούλου, ζητώντας απεγνωσμένα την μπάλα. Γρίψιος, ωραίο τελείωμα από τον Γρίψιο. 10-2. Μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτό το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Ο Πέτρος ο Γρίψιος και ο Παντελής ο Γεωργιανός. Έκαστος έχουν πετύχει από 5 πόντους και μάλιστα με την ίδια στατιστική, καθώς από ένα τρίποντο και από ένα δίποντο και οι δύο παίκτες. Ο Πανσεραϊκός στήλα έχει φτάσει στους 10 πόντους, έχει κρατήσει πολύ χαμηλά, καθώς σε 4,5 λεπτά παιχνιδιού η γέφυρα έχει πετύχει μόνο ένα καλάθι, ένα δίποντο. Με τον Κουτουξίδη δυσκολεύεται αρκετά η ομάδα της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πετύχει κάποιο καλάθι. Ο Πανσεραϊκός στήλ έχει πάρει ένα καλό προβάδισμα σε λίγο μαζί μετά το time out. Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ ούτε η ελιά σου όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με δυνατό κινητήρα του Mix προδιαγραφών Euro 5 για ξεκούραστη, γρήγορη και αποδοτική συγκομιδή. Steel, όλα όσα χρειάζεσαι. Πίσω στο παιχνίδι ο Πανσεραϊκός που χαρακτηρίζεται από μια πολύ σκληρή άμυνα σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει φέτος. Είναι νοπές άλλωστε οι μνήμες από το παιχνίδι προ τριών ημερών την Τετάρτη, όπου επικράτησε σε μια μεγάλη πρόκριση επί της ομάδας της πολύ ταλαντούχας από τη Θεσσαλονίκη την 10. Με μια καταπληκτική άμυνα κράτησε πολύ χαμηλά τους ταλαντούχους παίκτες της 10 ο Πανσεραϊκός και πέτυχε μια μεγάλη πρόκριση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στο σημερινό παιχνίδι, στο ξεκίνημά του τουλάχιστον, καθώς η γέφυρα μετά από 5 λεπτά σχεδόν παιχνιδιού έχει πετύχει μόνο ένα καλάθι και δυσκολεύεται αρκετά από την συμπαγή άμυνα του Πανσεραϊκού. Ακόμα μια καλή άμυνα από πλευράς Πανσεραϊκού, φεύγει στον ευνηδιασμό ο Γιουργιανός με τον Χριστοδούλου να περιμένει. Εξαιρετική ασίστ στο Γρίψιο που πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι. 12-2. Παράσταση για ένα ρόλο τώρα το παιχνίδι. Ακόμα μια εξαιρετική άμυνα από τους παίκτες του κυρίου Κακιούζη στον ευνηδιασμό. Μια υπέροχη ασίστ από τον Γεωργιανό και το τελείωμα του Γρίψιου για το 12-2, διψήφια πλέον η διαφορά. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης της γέφυρας και κλέβουν την μπάλα του Πανσεραϊκού. Η παλιά είναι δυνατή για τον Τίνο που προλαβαίνει, υπερέβαλε αυτό και έτσι έχασε ένα εύκολο φαινομενικά lay-up. Προσπάθησε να κάνει τον drive ο Χρυσόπουλος, φάουλ από τον Γεωργιανό, το πρώτο. Έχει ακόμα πολλά να δώσει ο Πανσεραϊκός αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, 4:40 πριν την εκπνοή του. Σε διψήφια διαφορά πλέον το σκορ. Το πρώτο φάουλ για τον Πανσεραϊκό και τον Παντελή τον Γεωργιανό. Χρυσόπουλος θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχο. Ψηλά ο Γρίψος μαζεύει το σκουπίδι και αφήνει για τον Γεωργιανό μέσα στη ρακέτα Χριστοδούλου, θα πατήσει γερά, θα πετύχει το καλάθι που μετράει. Χειροκροτήματα από τους φιλάθλους που έχουν έρθει σήμερα εδώ στο κλειστό Ιωάννης Τσιτσάρης της Κοιλάδας των Σερών και βλέπουν ως τώρα μια παράσταση για ένα ρόλο. Φυσικά ήταν το φαβόρι της αναμέτρησης ο Πανσεραϊκός στυλ, το αποδεικνύει και στον αγωνιστικό χώρο. 14-2, έτοιμος για μια συμπληρωματική βολή ο Χριστοδούλου που ευστοχεί. 15-2. Συνεχίζει να παίζει ασφιχτική άμυνα ο Πανσεραϊκός και ο Νεμάνια Μιλόσεβιτς δυσκολεύοντας τους χειριστές της μπάλας της γέφυρας.
Το τρίποντο αυτή τη φορά είναι εύστοχο. Σπάει το Ρόδι από μακριά η ομάδα της Γέφυρας. 15-5. Προσπάθησαν να κλέψουν και την μπάλα ανεπιτυχώς. Με το νούμερο 10 το τρίποντο ήταν από τον Σιώπη. 15-5 λοιπόν. Μιλόσεβιτς που ακόμα δεν έχει σκοράρει. Επιθετικό φάουλ από τον Χριστοδούλου. Να λοιπόν που χάνεται λίγο ο ρυθμός σε αυτό το τελευταίο λεπτό. Πήρα μια ψυχολογική ένεση με το τρίποντο του Σιώπη οι παίκτες της Γέφυρας. Κέρδισαν και την κατοχή μετά το επιθετικό του Χριστοδούλου. Ο Σιώπης και πάλι προσπαθεί ανάμεσα δύο. Φάουλ από τον... Σηκώνει το χέρι ο Γρίψιος για να πάρει το φάουλ. Να δούμε σε ποιον θα δοθεί. Αν είναι του Χριστοδούλου είναι το δεύτερο. Όχι, στο Γρίψιο έχει δοθεί. Τρίτο ομαδικό στην προσπάθεια του Σιώπη να διεισδύσει κάτω από τη ρακέτα. Βολές νομίζω έχουν δοθεί. Κάτι που φέρνει αντίθετους τους παίκτες και τους προπονητές του πανσερραϊκού στυλ. Όπως και να έχει, ο Σιώπης είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές προκειμένου να μειώσει ακόμα περισσότερο το σκόρ η ομάδα του. 3 και 36 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, ο Σιώπης εκτελεί και στοχεί στην πρώτη του βολή. 15-6. Ο Πανσερραϊκός που από το ξεκίνημα του παιχνιδιού παγίωσε μια διαφορά εκεί κοντά στους σε διψήφια νούμερα. Εύστοχος και στη δεύτερη. 15-7. Μιλόσεβιτς με μια σφριγγυλή άμυνα ως τώρα ο Πανσερραϊκός. Πιέζεται ο Χριστοδούλου. Μιλόσεβιτς κοιτάζει το χρονόμετρο. 5 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει στον Πανσερραϊκό στυλ. Πατάει γερά ο Χριστοδούλου με το χουκ. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την καλή του προσπάθεια. Βγάζουν άμυνα και σε αυτή τη φάση η της Γέφυρας. Το τελευταίο δίλεπτο αναθάρισαν οι παίκτες του κυρίου Τζιβάνι. Θα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Και Λεσίδης πιέζει ο Μιλόσεβιτς. Δεν έγινε το λάθος. Θα το κάνει τελικά ο Λαζάρου. Ευνηδιασμός με τον Μιλόσεβιτς να πατάει από τα 4 μέτρα και να στοχεί. Κρίμα, ήτανε γερό το πάτημα όπως πάντα του Μιλόσεβιτς. Και Λεσίδης έκλεισε ο Μιλόσεβιτς από την εσωτερική ή της Γέφυρας. Ο Σιώπης και πάλι για 3. Να ο Σιώπης που αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή για την ομάδα του. Στους 5 η διαφορά 15-10. Ο Σιώπης όπως είπαμε είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Αυτό το πρώτο δεκάλεπτο για τη Γέφυρα φτάνει στους 8 πόντους. Χρειάζεται ψυχραιμία τώρα από τον Πανσερραϊκό. Γεωργιανός για 3. Αποκαθιστά τις ισορροπίες ο Παντελής ο Γεωργιανός με αυτό το πολύ ωραίο σουτ. 18-10 από το ύψος του γηπέδου, από τον άξονα. 18-10 ο Γεωργιανός στους 8 και αυτός. Και άλλο τρίποντο με το Χρυσόπουλο από πλευράς Γέφυρας, άστοχο. Πάλεψε για το επιθετικό rebound ο Λαζάρου, η μπάλα όμως έχει πατήσει, έχει περάσει την τελική γραμμή και έχουμε κατοχή για τον Πανσερραϊκό στυλ. Πρώτη αλλαγή από τον κύριο Κακιούζη εκτός αγώνα, περνάει ο Χριστοδούλου που έχει δώσει δυνατές μάχες ως τώρα. Στη θέση του με το νούμερο 10 ο Μπίλιος. 1:50 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Πανσερραϊκό στυλ, Γέφυρα, 18-10. Μπίλιος προσποιήθηκε, Γεωργιανός. Μιλόσεβιτς, ωραία προσποίηση. Σκέφτηκε το σουτ, δεν το επιχείρησε. Ντίνος μετά την πολύ ωραία προσποίηση από το φτερό θα σουτάρει και θα σταθεί πολύ άτυχος, καθώς η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Η εσωτερική και το άστοχο τελείωμα από πλευράς Γέφυρας. Χρυσόπουλος και πάλι για 3. Αυτή τη φορά εύστοχος ο Χρυσόπουλος που έχει πάρει αρκετές προσπάθειες από την, έξω από τη γραμμή των 3 πόντων. 18-13 η διαφορά πέφτει στους 5. Pick and roll με το Γρίψιο να αφήνει καταπληκτικά στον Τίνο που αστοχεί.
με το ανάποδο lay-up. Χειροκροτήματα παρόλα αυτά για την εξαιρετική προσπάθεια την ομαδική από πλευράς Πανσεραϊκού Στυλ. Φάουλ από τον Μιλόσεβιτς. Έδωσε το στήριγμα μετά το pick and roll ο Γρίψιος και έκανε μια καταπληκτική ασίστ για τον Ντίνο που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει με το ανάποδο lay-up. Εκτός αγώνα ο Γρίψιος που είναι μαζί με τον Γεργανό οι μεγάλες πρωταγωνιστές για τον Πανσεραϊκό Στυλ. Στη θέση ο πιο βαρύς σέντερ από τον Πανσεραϊκό, ο Μάντζιος, μαζί με τον Χριστοδούλου. Ένας είναι πιο βαρύ κορμί, ο Χριστοδούλου πιο αέρινος. Ο Μάντζιος ένα πολύ δυνατό παιδί, θα δώσει πολλές μάχες κάτω από τα καλάθια. Φάουλ υπέρ της γέφυρας, ο Χρυσόπουλος έτοιμος για δύο ακόμα ελεύθερες βολές. 48 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Η γέφυρα έχει ανακάμψει. Θέλει να κλείσει με όσο τον δυνατόν μικρότερη ψαλίδα στη διαφορά το σκορ. Και δείχνει να έχει τις προοπτικές για να το καταφέρει. Ο Χρυσόπουλος πετυχαίνει εύστοχα την πρώτη ελεύθερη βολή. Έτοιμος και για τη δεύτερη. Θα την ευστοχίσει και αυτήν. 18-15 μετά από πολλή ώρα σε απόσταση αναπνοής ενός σουτ το παιχνίδι. Μιλόσεβιτς που δεν έχει πάρει προσπάθειες ως τώρα, περισσότερο μοιράζει το παιχνίδι. Φάουλ σκληρό στον Πίλιο. Παρόλα αυτά είναι το τέταρτο ομαδικό, δεν έχει δικαίωμα για βολές ο Πίλιος. Εκτός παιχνιδιού ο Κελεσίδης με το νούμερο 2, ο Πολυμένης. Ικανοποιημένος στα τελευταία λεπτά ο κύριος Τζιβάνης από την προσπάθεια των παικτών του. Μιλόσεβιτς πέρασε, περιμένει ο Μάντζιος. Γεωργιανός παίρνει την εσωτερική, θα κερδίσει φάουλ και αυτή τη φορά θα έχει δικαίωμα για βολές ο Πανσεραϊκός Στυλ, καθώς συμπληρώνει 5 ομαδικά η γέφυρα. Ο Γεωργιανός που με 8 πόντους είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής ως τώρα για τον Πανσεραϊκό σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ο πλέον έμπειρος παίκτης του Πανσεραϊκού έτοιμος για την πρώτη του βολή από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Αστοχή. Μένει το 18-15. Εύστοχο στη δεύτερη. Περνάει εκτός στη θέση του ο Αχτσής ο Σίμος. 19-15. Στην τελευταία ίσως επίθεση του παιχνιδιού, φαντάζομαι θα εξαντλήσουν τον χρόνο ή της γέφυρας. Από μόνο συζητάει ο κύριος Τζιβάνης προκειμένου να παίξει ο Χρυσόπουλος σε μια κατάσταση isolation. Με ταμπλό θα ευστοχίσει. 19-17. Προλαβαίνει ο Αχτσής να κάνει ένα τελευταίο σουτ. Θα δώσει το Μιλόσεβιτς που θα εκτελέσει. Άτυχος και πάλι ο Μιλόσεβιτς. 19-17. Με αυτό το σκορ θα τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο ΒΑΚ Σερών Ιωάννης Τσιτσάρης. Ο Πανσεραϊκός που φάνηκε να ξεκινάει και απέκτησε πολύ γρήγορα και εύκολα μία διαφορά ακόμα και 12 πόντων. Ανέκαμψε η γέφυρα στο δεύτερο πεντάλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου. Και με πρωταγωνιστές τον Σιώπη και τον Χρυσόπουλο έχει φτάσει πλέον σε απόσταση καλαθιού. Να δούμε λίγο τους χορηγούς μας και επανερχόμαστε για το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Στυλ. Μόνο στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους Στυλ. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραφιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να σου βγει το λάδι για να βγάλεις λάδι.
ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με ειδικό αορτήρα για απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράπτισμα των ελιών σου. Steel, όλα όσα χρειάζεσαι. Δεύτερη αγωνιστική, ο Πανσεραϊκός που ιτήθηκε από τον Μακεδονικό στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, η γέφυρα είχε ρεπό. Σήμερα φιλοδοξούν τα λιοντάρια να πάρουν το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα. Η γέφυρα βέβαια έχει αντίθετη άποψη. Μετά το πρώτο πεντάλεπτο, με μπροστάριδες τον Χρυσόπουλο και τον Σιώπη, έχουν καταφέρει να ανατρέψουν εν μέρη την κατάσταση που πήγε να δημιουργηθεί, καθώς έχουν πλησιάσει στο καλάθι πλέον και έχουν και την κατοχή στην πρώτη επίθεση του δευτέρου δεκαλέπτου. Χρυσόπουλος που έχει φτάσει στους 7 πόντους, θα κερδίσει φάουλ από τον Μάντζιο. Ο Χρυσόπουλος που φαίνεται ότι είναι το μεγάλο αστέρι της γέφυρας, μαζί με τον Σιώπη που έχει 8 πόντους, ηγούνται επιθετικά της ομάδος τους. Άστοχη προσπάθεια από τον Φόρογλου. Αντεπίδεση με τον Αχτσί που είναι πολύ γρήγορος. Αφήσει στον Κεραμάρη που θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Ο Κεραμάρης που πέρασε στο παιχνίδι με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι, 21-17. Ο Κεραμάρης που είχε καταπληκτική παρουσία στα rebound το τελευταίο παιχνίδι με την 10 στο κύπελο. Χρυσόπουλος ένας με έναν με τον Μάντζιο, έδωσε την μπάσα κάτω από το καλάθι εκεί όπου κλείστηκε πολύ ωραία ο Καλαϊτζίδης και έχασε την μπάλα από τον Μάντζιο, φάουλ στον Αχτσί. Στην προσπάθεια του νεαρού να τρέξει γρήγορα το γήπεδο, το φάουλ από τον Πολυμένη. Αλλαγή για τη γέφυρα, εκτός ο Λαζάρου. Με το νούμερο 15 στη θέση του Καλαϊτζίδης. Και άλλος παίκτης εκτός, ο Χρυσόπουλος που πρέπει να πάρει κάποιες ανάσες. Με το νούμερο 13 ο Κουτουξίδης που έχει ένα δίποντο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μπίλιος για τον Μιλόσεβιτς που παίρνει το σκρίνα από το Μάντζιο. Η μπάλα έξω, μακριά στον Μπίλιο, έφτασε στο Μάντζιο. Στην αδύνατη πλευρά η πάσα ήταν ρυψοκίνδυνη, Μιλόσεβιτς. Δεν έγινε το σούτ όταν έπρεπε, ολιγόρησαν οι παίκτες του Πανσεραϊκού Στυλ και έτσι χάθηκε η κατοχή με το νούμερο 15 ο Καλαϊτζίδης. Θέλει να γυρίσει με αντίπαλο του Μιλόσεβιτς, η πάσα στην αδύνατη πλευρά, μακρινό, μάλλον σούτ, άστοχο, ωραίο Κεραμάρης που πήρε το αμυντικό rebound. Τώρα η μπάλα είναι διεκδικήσιμη και θα την πάρει ο Πολυμένης. Νευρικότητα από πλευράς Πανσεραϊκού μετά το καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι, που του Ξίδης δεν βρίσκει πάσα. Καλαϊτζίδης για τον Πολυμένη, θα πάρει το τρίποντο, επιθετικό φάουλ όμως έχει σφυριχθεί στον Αλευρίδη. Μέσα οι δύο καλύτεροι παίκτες ως τώρα στο παιχνίδι από πλευράς Πανσεραϊκού όσον αφορά τουλάχιστον το σκοράρισμα, ο Παντελής ο Γεωργιανός και ο Πέτρος ο Γρίψιος. Γιατί βλέπει ο κύριος Κακιούζης ότι η ομάδα του έχει κολλήσει επιθετικά σε αυτό το πρώτο δίλεπτο του δευτέρου δεκαλέπτου. Ένα καλάθι με τον Κεραμάρη ως τώρα έχει επιτευχθεί. Ο Μάντζιος δυνατά θα πατήσει γερά, θα στοχίσει, επιμένει, θα χάσει όμως το rebound. Κακή η επαφή του Φόρογλου στην πάσα του Πολυμένη, λάθος από τη γέφυρα. Εκτός ο Αλευρίδης, συνεχείς αλλαγές. Ανοίγει το rotation από νωρίς ο κύριος Τζιβάνης για την γέφυρα. Στο παιχνίδι και πάλι ο Σιώπης που, όπως είπαμε, είναι ο πρώτος σκόρερ μαζί με τον Γεωργιανό στο παιχνίδι με 8 πόντους αμφότεροι.
Εκεί επικίνδυνα ο Μπίλιος άπλωσε το χέρι, θα μπορούσε ακόμα και επιθετικό φάουλ να σφυριχτεί. Δυνατά ο Γρίψιος θα γυρίσει εκπληκτικά και θα πετύχει ένα εξαιρετικό καλάθι. Πέτρος Γρίψιος 23-17 στους 6 διαφορά και ο Γρίψιος στους 9 πόντους. Πλέον αυτός είναι ο πρώτος σκόρε της αναμέτρησης μετά την εκπληκτική του προσπάθεια. Τρίποντο άστοχο ο Γρίψιος σε ακόμα ένα αμυντικό rebound. Η πάσα ρυψοκίνδυνα από τον Γεωργιανό. Δίπλα του ο κύριος Κακιούζης συνιστά ηρεμία και σιγουριά στις πάσες. Time out, 7 λεπτά ακριβώς πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. 23-17, ο Πανσεραϊκός προσπαθεί και πάλι να κτίσει μια διαφορά στο παιχνίδι. Σε λίγο μαζί. Τελείωσε το time out, η εικόνα της γραμματείας έχει ακουστεί δύο φορές. Παρόλα αυτά συνεχίζουν οι προπονητές να δίνουν οδηγίες. 23-17 με τον Πανσεραϊκό να φαίνεται και πάλι να βρίσκει το επιθετικό του στίγμα. Έχει την κατοχή με τον Γρίψιο, που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής ως τώρα στο παιχνίδι, να παίρνει την μπάλα κάτω από το καλάθι, θέλει να γυρίσει, ρολάρει ωραία το σώμα του και πετυχαίνει ακόμα ένα εξαιρετικό καλάθι. Πραγματικά τα καλάθια του Γρίψιου είναι όλα με απαράμιλη τεχνική. 25-17, φάουλ κερδίζουν τώρα οι της Γέφυρας. Από την τελική γραμμή η μπάλα με το νούμερο 15, το φάουλ κέρδισε ο Καλαϊτζίδης. Από δύο ομαδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες. Σιώπης. Καλαϊτζίδης άφησε την μπάλα για το τρίποντο από τον Κουτουξίδη να είναι άστοχο. Στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να πάρουν το rebound του Πανσεραϊκού και έχουμε νέο φάουλ από το νούμερο 9, τον Κεραμάρη. Τρία πλέον τα ομαδικά. Φόρογλου πατάει γερά από τα 6 μέτρα το σουτ άστοχο. Ακόμα ένα χαμένο επιθετικό, αμυντικό rebound. Ο Καλατζίδης θέλει να γυρίσει, θα πατήσει γερά ο Κεραμάρης και θα κόψει τον Φόρογλου. Κεραμάρης που είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός και το αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι, τόσο με rebound όσο και με καλές άμυνες. Χάθηκε όμως η μπάλα για τον Πανσεραϊκό. Φόρογλου για τρεις, πολύ άστοχο το σουτ. Ακόμα όμως ένα χαμένο σκουπίδι για τον Πανσεραϊκό. Μαρκάρει ωραίο Μπίος, ο Γρίψιος μαζεύει την μπάλα. Γεωργιανός ανάμεσα από δύο θα πάρει το φάουλ έξυπνα, καθώς ήξερε ότι αν βάλει την μπάλα ανάμεσα δεν θα έχουν επιλογή ο Κελεσίδης με τον Φόρογλου και μόνο με ένα φάουλ μπορούν να τον κόψουν. Ο κύριος Κακιούζης τώρα ειδικές αναφορές στον Γιώργο τον Πίλιο για την προηγούμενη φάση κυρίως. Γεωργιανός βγαίνει από τα σκριν και παίρνει την πάσο Κεραμάρης. Γεωργιανός έβαλε ωραία το σώμα, θα κοπεί ψηλά. Γρίψιος παλεύει. Ο Χρυσόπουλος θα χάσει την μπάλα. Πολλές δυνατές μονομαχίες τώρα κάτω στο παρκέ.
Ο Γιοργανός βάζει τα χέρια και θα έχουμε τζάμπολ. Επέμειναν οι παίκτες του Πανσεραϊκού, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ή της γέφυρας και έτσι ο Γιοργανός με απλωμένα χέρια στον κουτουξίδι κατάφερε να κερδίσει την κατοχή, καθώς το βελάκι δείχνει Πανσεραϊκός μετά το τζάμπολ που έδειξαν οι δύο διαιτητές. Εκτός ο Μάντζιος στη θέση του ο Χριστοδούλου. Με το καλάθι και φάουλ έχει φτάσει από το πρώτο δεκάλεπτο στους 3 πόντους. Ξεκίνησε πολύ δυνατά ο Χριστοδούλου. Πήρε τις ανάσες του. Κεραμάρης. Γρίψιος. Γεωργιανός παίρνει το σκρίν από τον Χριστοδούλου. Γρίψιος για 3. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Χρυσόπουλος που επανήλθε στον αγώνα, ο σκόρερ της γέφυρας που παίρνει τις περισσότερες των επιθετικών προσπαθειών για την ομάδα του. Μια παρατραβηγμένη προσπάθεια τώρα από πλευράς Χελεσίδη είναι άστοχη. Γεωργιανός, Μπίλιος Χριστοδούλου, Κεραμάρης για 3, άστοχος και άτυχος Σινάμα. Rebound. Το σκορ μένει στο 25-17. Ο Καλαϊτζίδης για τον Χρυσόπουλο. Καλή άμυνα του Κεραμάρη. Παίρνει το rebound ψηλά ο Χρυσόπουλος με δύναμη και κερδίζει φάουλ αυτή τη φορά από τον Κεραμάρη, που σε πρώτο χρόνο έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Δεν το βοήθησαν όμως οι συμπαίκτες του. Διεκδίκησε και πήρε το επιθετικό rebound ο Χρυσόπουλος από τον Γρίψιο και έχει τώρα το δικαίωμα να εκτελέσει 2 βολές, καθώς η προσπάθειά του ήταν ψηλά στον αέρα. 25-17, ο Χρυσόπουλος που δεν έχει πετύχει πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι τώρα έτοιμος να το πράξει με τις 2 βολές που θα εκτελέσει. Άστοχη η πρώτη. 4-30 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Μένει το 25-17, έτοιμος ο Χρυσόπουλος για τη δεύτερη συμπληρωματική βολή του. Ευστοχή. 25-18. Γεωργιανός με αντίπαλο τον Κουτουξίδη. Βγαίνει από τα σκρίνο Μιλόσεβιτς που δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στο σημερινό παιχνίδι. Το μεγάλο όνομα του Πανσεραϊκού Στυλ. Γρίψιος. Τράβηξαν τον Χριστοδούλου που κερδίζει το φάουλ με την έξυπνη τοποθέτησή του. Το φάουλ από τον Κουτουξίδη. Γρίψιος για τον Χριστοδούλου και από εκεί η μπάλα στα σίγουρα χέρια του Μιλόσεβιτς. Παλεύει να βγει από τα σκρίν ο Ντίνος χωρίς επιτυχία. Μιλόσεβιτς, ο drive και το εύκολο τελείωμα. Να λοιπόν που παίρνει μπρος και ο Νεμάνια Μιλόσεβιτς πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Πολύ γρήγορο στο πρώτο βήμα ο Νεμάνια Μιλόσεβιτς, δεν έχει πρόβλημα με τα δυνατά του πατήματα να τελειώνει εύκολα τέτοιες φάσεις. 27-18, time out από πλευράς κυρίου Τζιβάνι. Σε λίγο μαζί, 3:58 πριν τελειώσει το δεκάλεπτο και το ημίχρονο, το πρώτο εδώ στο Δάξερον. Στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητο πρίωνας από 100 ευρώ. Εύχριστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Στυλ. Στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση. ...27-18... με το Μιλόσεβιτς να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι.
Κελεσίδης. Πιέζει ο Μιλόσεβιτς, παίρνει και τα μπράβο από τον προπονητή του. Χρυσόπουλος με αντίπαλο τον Ντίνο, θα τελειώσει μόνος του την προσπάθεια. Στην δεύτερη προσπάθεια του Κουτουξίδη, του Σιώπη, συγγνώμη, θα έχουμε φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές στο σέντερ της Γέφυρας. Έτσι και έως πέντε ομαδικά έχει συμπληρώσει ο Πανσεραϊκός Στυλ. Αστοχή ο Σιώπης. Μένει το 27-18. Εύστοχο στη δεύτερη. 27-19. Ο Σιώπης φτάνει στους 9 πόντους. Δυσκολεύεται ο Μιλόσεβιτς, κερδίζει φάουλ. Στον αγώνα έχει περάσει και ο Αχτσής που σπέβδει να σηκώσει τον συμπαίκτη του. Διέβλεψε ο κύριος Κακιούζης ότι θα πιέσουν από εδώ και πέρα μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο οι παίκτες της Γέφυρας. Πέντε ομαδικά για τη Γέφυρα, δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Νεμάνια Μιλόσεβιτς. Ο Μπίλιος στη θέση του Γρίψιου. Στους τρεις ο Μιλόσεβιτς. Τους 8-19. Εύστοχος και στη δεύτερη. Στους 10 μετά από πολλή ώρα η διαφορά στο παιχνίδι. Κελεσίδης Σιώπης. Κουταξίδης κάτω από το καλάθι, ο Σιώπης για τρεις, είναι εύστοχος. 29-22. Μεγάλο όπλο επιθετικά ο Σιώπης για τον κύριο Τζιβάνι. Τρίτο του τρίποντο στο παιχνίδι. Εξαιρετικός, 6 από τα 6-25. Βομβαρδίζει το καλάθι του Πανσεραϊκού. Μιλόσεβιτς, η μπάλα στο πόδι, βρήκε. Δεν ανανεώνεται παρόλα αυτά ο χρόνος. Με αντίπαλο τον Κελεσίδη θα σηκωθεί για τρεις, θα στοχίσει. Ψηλά ο Χριστοδούλου, εντυπωσιακά μαζεύει το rebound. Μπίλιος και αυτός για τρεις, με ταμπλό άστοχος ο Χριστοδούλου σε ακόμα ένα επιθετικό rebound. Παλεύει σαν λιοντάρι ανάμεσα σε τρεις. Πήρε δύο διαδοχικά επιθετικά rebound. 6 δευτερόλεπτα, Μιλόσεβιτς. Φάουλ στον Χριστοδούλου, νομίζω έχει δοθεί προκειμένου να βοηθήσει τον Μιλόσεβιτς να πάρει το drive. (Κι) 29-22. Το φάουλ χρεώνεται στον Μιλόσεβιτς. Για να δούμε, αν και όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο η Γέφυρα θα φορτσάρει και θα ψαλιδίσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Για τρεις ο Χρυσόπουλος, airball. Καλή η άμυνα του Ντίνου. Τέσσερα τρίποντα ως τώρα στο παιχνίδι για τους παίκτες της Γέφυρας. Ένα ο Χρυσόπουλος και τρία ο Σιώπης. Ο Μάντζιος που πέρασε το παιχνίδι ψάχνει την πάσα, θα δώσει τον Αχτσή. Βήματα από τον νεαρό. Ο κύριος Κύρικος με τον κύριο Κακιούζη συζητούν. Δύο λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο. Στους 7 η διαφορά. Το καλάθι ο Κουτουξίδης θα πετύχει το καλάθι και θα πάρει το φάουλ από τον Ντίνο. 29-24. Μειώνεται και πάλι η διαφορά.
4 πόντοι του Κουτουξίδη και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή προκειμένου να μειώσει ακόμα περισσότερο. Θα στοχίσει, χάνεται όμως το rebound καθώς υπήρξε μια συνεννοησία ανάμεσα στο Μάντζιο και τον Μπίλιο. Χρυσόπουλος, 2 δευτερόλεπτα κλέψιμο της μπάλας από την καλή άμυνα του Μπίλιου. Κεραμάρης για τον Μιλόσεβιτς. Ωραία πάσα κάτω από το καλάθι για τον Μάντζιο που θα γυρίσει. Κλείστηκε Μπίλιος για 2. Καλάθι για τον Γιώργο Μπίλιο. 31-24. Με ψυχραιμία ο Μάντζιος είδε τον Μπίλιο για να τελειώσει τη φάση. Ο Χρυσόπουλος κάτω από το καλάθι δεν μπορεί, κάτω από το Στεφάνι. Ευκαιρία τώρα για τον Πανσερραϊκό να πάρει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Μιλόσεβιτς, επιθετικό φάουλ. Δεύτερο πανομοιότυπο επιθετικό φάουλ σφυρίζεται από τον κύριο Ταρενίδη στον Μιλόσεβιτς που φτάνει τα 3 φάουλ. Να, ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα για την ομάδα του Πανσερραϊκού Στυλ. 3 τα φάουλ του Νεμάνια Μιλόσεβιτς. Άμεσα αποσύρεται στον πάγκο προκειμένου να προφυλαχθεί. Στη θέση του ο Παντελής ο Γεωργιανός. Στο τελευταίο λεπτό είμαστε του πρώτου ημιχρόνου. Τρίποντο εύστοχο. Από ποιον άλλον, από τον Σιώπη. 31-27. Ο Σιώπης που πέτυχε το τέταρτο τρίποντό του. Αστοχή ο Μάντζιος με ταμπλό, πολύ άτυχος. Θα έχει χρόνο για μια επίθεση και ο Πανσερραϊκός Στυλ. Χρυσόπουλος, καλή άμυνα από τον Κεραμάρη. Ωραία, τον ακολούθησε ψηλά, έχασε το σούτο Χρυσόπουλος. Γεωργιανός για την τελευταία επίθεση του Πανσερραϊκού Στυλ. Ευχής έργο να πετύχει η ομάδα μας το καλάθι. Ντίνος για 3, άστοχος, παλεύει για το rebound ο Κεραμάρης χωρίς επιτυχία. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Παρόλα αυτά πάει με 4 πόντους στα αποδυτήρια ο Πανσερραϊκός Στυλ επί της γέφυρας. Σε ένα παιχνίδι που όπως και στο πρώτο ημίχρονο μετά το πρώτο πεντάλεπτο, μετά το πρώτο δεκάλεπτο, στα πεντάλεπτα ανακάμπτει η γέφυρα. Έτσι και τώρα με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σιώπη από πλευράς γέφυρας που έχει πετύχει ως τώρα 4 παρακαλώ τρίποντα εύστοχα. Βρίσκεται κοντά στο σκορ η ομάδα της γέφυρας. Ο Πανσερραϊκός Στυλ με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Γρίψιο και τον Γεωργιανό προσπαθεί να μην αφήσει δικαιώματα προκειμένου να πιστέψουν οι παίκτες του κυρίου Τζιβάνι ότι μπορούν να πάρουν κάτι θετικό από το σημερινό παιχνίδι. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου, δεύτερη αγωνιστική, δεύτερη της εθνικής κατηγορίας μπάσκετ Πανσερραϊκός απέναντι στη γέφυρα. Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ, ούτε η ελιά σου. Όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραβδιστικό μηχάνημα Steel SP452 με δυνατό κινητήρα του Mix προδιαγραφών Euro 5 για ξεκούραστη, γρήγορη και αποδοτική συγκομιδή. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Μόνο στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους Steel. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραβδιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να σου βγει το λάδι για να βγάλεις λάδι.
ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με ειδικό αορτήρα για απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράπτισμα των ελιών σου. Steel, όλα όσα χρειάζεσαι. Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητο φρύωνα από 169 ευρώ. Εύχρηστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά. Και πάνω απ' όλα, κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ, ούτε η ελιά σου. Όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραβδιστικό μηχάνημα Steel SP452. Με δυνατό κινητήρα Toomix προδιαγραφών Euro 5 για ξεκούραστη, γρήγορη και αποδοτική συγκομιδή. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Μόνο στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους Steel. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραβδιστικό μηχάνημα Steel SP452. Με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να σου βγει το λάδι για να βγάλεις λάδι. Ελαιοραβδιστικό μηχάνημα Steel SP452. Με ειδικό αορτήρα για απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράβδισμα των ελιών σου. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Βενζίνο εξωφρίωνα από 169 ευρώ. Εύχρηστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Steel. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, ένα λεπτό περίπου πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο ΔΑΚ Σερών Ιωάννης Τσιτσάρης, ο Πανσεραϊκός Στυλ 31, η γέφυρα 27. Ισχνό προβάδισμα για τον Πανσεραϊκό που ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι, κατάφερε στο ξεκίνημα να κτίσει μια διαφορά ακόμα και 12 πόντων. Η γέφυρα σιγά σιγά ανέκαμψε με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σιώπη, που έχει πετύχει ήδη 15 από τους 27 πόντους της ομάδος του, συνεπικουρούμενος και από τον Χρυσόπουλο που έχει φτάσει στους 8 πόντους. Τρίτος της παρέας τον σκόρερ για τη γέφυρα είναι ο Κουτουξίδης. Για τον Πανσεραϊκό ο Γιουργιανός ο Γρίψιος, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές επιθετικά για τον Πανσεραϊκό. Ξεκίνημα λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη αγωνιστική της Β' Εθνικής. Ο Πανσεραϊκός απέναντι σε μια κατά τεκμήριο πιο αδύνατη ομάδα θέλει να πάρει το τρίποντο, το δίποντο της νίκης, το ροζ φύλλο αγώνα. Η γέφυρα την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό από πολύ μακριά, το σουτ
τριών πόντων του Χρυσόπουλου. Μια βεβαιασμένη ενέργεια του Χρυσόπουλου στη φάση αυτή. Μιλόσεβιτς που ξεκινάει στο δεύτερο ημίχρονο παρά τα τρία φάουλ που έχει. Γεωργιανός, άμυνα ψηλά από τους παίκτες του κυρίου Τζιβάνι. Στα 5 δευτερόλεπτα εκτελεί ο Ντίνος άστοχα έξω από τη γραμμή των 6-25. Καλή άμυνα όμως του Ντίνου που κλέβει την μεγάλη παλιά. Μιλόσεβιτς, Ντίνος, Γρίψιος, εύκολα θα τελειώσει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, 33-27. Γρίψιος που φτάνει στους 13 πόντους. Μόνος του θα ολοκληρώσει ο Κελεσίδης. Ωραίο καλάθι, 33-29. Απαντάει ο playmaker της γέφυρας με ταμπλό. Μιλόσεβιτς παίρνει το screen από τον Χριστοδούλου. Ντίνος τώρα η μπάλα στο ψηλό. Γεωργιανός στα 2 δεύτερα, υπερβολική η πάσα. Ο Γεωργιανός, ενώ είχε τελειώσει ο χρόνος, νομίζω έπρεπε να ολοκληρώσει την προσπάθεια ο Ντίνος. Η έξτρα πάσα στον Γεωργιανό δεν ήταν η καλύτερη επιλογή. Βρέθηκε στο mismatch ο Χρυσόπουλος με τον Μιλόσεβιτς και πέτυχε ένα εύκολο καλάθι, 33-31, και πάλι σε απόσταση βολής η γέφυρα. Χριστοδούλου έβαλε το κορμί, ο Γρίψιος εξ επαφής αστοχίσει σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Με το πόδι ο Γεωργιανός μένει στα 20 δεύτερα το χρονόμετρο. Προσπαθεί ο Γεωργιανός να αφυπνίσει τους συμπαίκτες του που δεν ξεκίνησαν καλά στο τρίτο δεκάλεπτο. Στο μαρκάρισμα του Χρυσόπουλου πάει ο Γεωργιανός. Ο Χρυσόπουλος που στην προηγούμενη φάση βρέθηκε με κοντύτερο αντίπαλο και δεν είχε πρόβλημα να φέρει το μάτς σε απόσταση καλαθιού. Κελεσίδης ζητάει ο Χρυσόπουλος, η μπάλα μένει έξω. Καλαϊτζίδης, ο Σιώπης κάνει το πλάγιο pick and roll και θέλει να γυρίσει. Καλή άμυνα του Ντίνου. 4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την προσπάθειά της η ομάδα της γέφυρας. 7-21 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, 33-31. Στο δεύτερο δεκάλεπτο είχαμε χαμηλή συγκομιδή πόντων και για τις δύο ομάδες. Σουτ υποπίεση από τον Σιώπη άστοχο. Μάζεψε ο Γεωργιανός, ψάχνει την πάσα, έχει γυρίσει η άμυνα της γέφυρας. Ούτε ο Ντίνος θα προλάβει να εκτελέσει για τρεις. Χριστοδούλου κλείνεται από τον Καλαϊτζίδη. Προσπαθεί να πάρει τη βασική γραμμή και να ολοκληρώσει με ένα ωραίο χαμηλό lay-up. 35-31. Ο Χριστοδούλου φτάνει στους 5 πόντους. Τρίποντο άστοχο από τον Κουτουξίδη. Γεωργιανός, δεν ήταν καλή η πάσα στον Χριστοδούλου. Βιάστηκε ο Γεωργιανός να του περάσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Σιώπης για τρεις. Και άλλο εύστοχο τρίποντο από τον Σιώπη. Προβάδισμα, όχι, στο πόντο πλέον η διαφορά, 35-34. Πέμπτο εύστοχο τρίποντο από το Σιώπη στο παιχνίδι. Εκπληκτικός στα ποσοστά ευστοχίας ο Σιώπης, ο ψηλός της γέφυρας που κρατάει την ομάδα του όρθια στο παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με τα εύστοχα τρίποντά του.
φτάνει στους 18 πόντους πλέον ο Σιώπης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Μιλόσεβιτς θέλει να βγει από τα σκριν, Γρίψιος, Χριστοδούλου μέσα στη ρακέτα, κλείνεται από τρεις, χάνει την μπάλα. Καλαϊτζίδης, Χρυσόπουλος βρέθηκαν και πάλι με αντίπαλο του Μιλόσεβιτς και θέλησαν να το εκμεταλλευτούν οι παίκτες της γέφυρας. Καλαϊτζίδης και Λεσίδης. Οι παίκτες της γέφυρας που θέλουν να εκμεταλλευτούν και το γεγονός ότι ο Μιλόσεβιτς έχει 3 φάουλ, να εκμεύσουν κάποιο τέταρτο που θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο πονοκέφαλο στον κύριο Κακιούζη. Ο Χριστοδούλου που έδωσε μάχες περνάει εκτός στη θέση του ο Μάντζιος με το νούμερο 11. Η γέφυρα πλέον έχει τη δυνατότητα να περάσει ακόμα και μπροστά. Το τρίποντο από τον Χρυσόπουλο είναι άστοχο. Μακρινό rebound από τον Ντίνο. Γεωργιανός, Μάντζιος, κόβει στη ρακέτα ο Ντίνος. Μιλόσεβιτς στα 10 δευτερόλεπτα ζητάει screen από τον Μάντζιο. 4-3-2-1 και με υποψία βημάτων τρίποντο άστοχο από τον Γρίψιο. Θα σηκώσει άμεσα τον Αχτσί ο κύριος Κακιούζης για να περάσει εκτός παιχνιδιού ο Μιλόσεβιτς, που έδειξε να βραχυκυκλώνει στις τελευταίες φάσεις. Ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Εξακολουθεί ο Πανσεραϊκός να είναι με έναν πόντο μπροστά. Με ταμπλό ο Κουτουξίδης θα πετύχει καλάθι για το προβάδισμα πλέον της γέφυρας. 35-36. Ώρα για ψυχραιμία από τον Πανσεραϊκό στυλ και για σωστές αποφάσεις. Στα έμπειρα χέρια του Γιουργιανού η μπάλα ανάμεσα από δύο, Αχτσής για τρεις. Άστοχος, δεν μπορεί να διεκδικήσει μετά τα καλά μπλοκάουτ το επιθετικό rebound ο Μάντζιος. Η μπάλα στα πόδια του Ντίνου και εκτός. Όπως είπαμε, το πλέον κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, προκειμένου ο Πανσεραϊκός να μην χάσει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Κελεσίδης με αντίπαλο το Γρίψιο είναι πιο γρήγορο στα πόδια, θα τον περάσει και θα πετύχει το καλάθι. 35-38. Μάντζιος για τον Γρίψιο. Μάντζιος στην αδύνατη πλευρά, η πάσα Αχτσής, Γεωργιανός διστάζουν για το σούτι παίκτες Πανσεραϊκού, κόβεται ο Γεωργιανός, έχει τελειώσει ο χρόνος επίδεσης του Πανσεραϊκού. Ακόμα μια καλή άμυνα από πλευράς γέφυρας. Time out εσφεσμένα από τον κύριο Κακιούζη που βλέπει την ομάδα του να βρίσκεται πίσω με 3 πόντους στο σκορ και με κακές επιλογές τα τελευταία λεπτά, σε λίγο μαζί για τα τελευταία 3 και 36 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ ούτε η ελιά σου όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραβδιστικό μηχάνημα Steel SP452 με δυνατό κινητήρα Toomix προδιαγραφών Euro 5 για ξεκούραστη, γρήγορη και αποδοτική συγκομιδή. Steel, όλα όσα χρειάζεσαι. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Μόνο στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους Steel. Τελειώνει το time out. Επανέρχονται οι παίκτες και των δύο ομάδων στο παρκέ. 35-38. Προηγείται πλέον η γέφυρα. Ο Πανσεραϊκός που έχει πετύχει μόνο 4 πόντους αυτά τα 6,5 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Υπάρχει επιθετικό πρόβλημα
στις τελευταίες φάσεις από πλευράς πανσεραϊκού στυλ. Χρυσόπουλος άφησε την μπάλα στον Κελεσίδη. Ο Σιώπης έτοιμος ξανά για να εκτελέσει ήταν. Χρυσόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα με αντίπαλο το Μάντιο. Θα σηκωθεί για 3, είναι άστοχος. Ψηλά ο Κεραμάρης διεκδικεί και παίρνει το rebound. Θέλει να τρέξει την ομάδα του στον εφηδιασμό. Μάντζιος γυρίζει ωραία το κορμί του, η πάσα δεν περνάει όμως. Ακόμα μια κακή επιλογή από πλευράς Πανσεραϊκού. Φάουλ του Μπίλιου στο Χρυσόπουλο. Δείχνει να έχει πάθει blackout ο Πανσεραϊκός στο τρίτο δεκάλεπτο. Κελεσίδης. Σιώπης. Δέλα πάνω του πλέον ο Μπίλιος. Κουταξίδης. Βήματα. Σωστά. Το παραδέχεται και ο ίδιος στην προσπάθειά του. Θα περάσει εκτός ο Κελεσίδης για να μπει ο Πολυμένης στη θέση του. Καλή άμυνα από τον Πανσεραϊκό που ανάγκασε τον Κελεσίδη να κάνει λάθος. Κεραμάρης για τον Μπίλιο. Γεωργιανός Μάντζιος. Ο Ντίνος δεν σηκώθηκε για τρεις. Μπίλιος τελειώνει και πάλι ο χρόνος επίθεσης. Πρέπει να βιαστεί ο Πανσεραϊκός. Καθυστερεί πολύ ο Μπίλιος και θα κάνει ένα βυσμιασμένο σουτ. Εύστοχο όμως. Ο Μπίλιος που κράτησε παραπάνω την μπάλα από όσο θα έπρεπε, εκτέλεσε όμως με ωραίο στυλ για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. 38-38. Χρειάζεται τέτοια μεγάλα σουτ ο πανσεραϊκό στυλ. Πολυμένης. Πιέζει ο Γεωργιανός. Καλατζίδη για το Χρυσόπουλο που θα κερδίσει φάουλ από τον Κεραμάρη. Ο Κεραμάρης που φτάνει και αυτό στα 3 προσωπικά. Φάουλ στο παιχνίδι. ...38-38 μετά το εύστοχο τρίποντο του Μπίλιου, ενώ φαινόταν ότι θα χαθεί η επίθεση. Χρυσόπουλος με αντίπαλο του Κεραμάρη θα γυρίσει. Θα δοθεί φάουλ στον Κεραμάρη. Αν και έχω την εντύπωση, αυτό δείχνει ο Κεραμάρης, ότι πέρασε το χέρι του στην πλάτη του. Το χέρι του Χρυσόπουλου εμφανώς φάνηκε να περνάει στην πλάτη του Κεραμάρη σε πιθανό επιθετικό φάουλ. Δίνονται βολές εν τέλει στον Χρυσόπουλο που ευστοχεί στην πρώτη. 38-39. 38-40. Ο Κεραμάρης που έκανε το τέταρτο φάουλ είναι πλέον στο όριο της αποβολής, αποσύρεται στον πάγκο. Γεωργιανός στη θέση του πέρασε και πάλι ο Μιλόσεβιτς που και αυτός έχει τρία φάουλ, θα πρέπει να προσέξει. Μπίλιος, Τίνος, Μάντζιος με αντίπαλο το Σιώπη θέλει να γυρίσει. Τελευταίος έχει κάνει κατοχή ο Χρυσόπουλος που το παραδέχεται. 6 δευτερόλεπτα απομένουν. Δείχνει το σύστημα ο κύριος Κακιούζης στους παίκτες του. Έγινε το λάθος, έγινε τελικά. Ο Πολυμένης προσπαθεί να τρέξει στον εφηδιασμό, ζητάει ο Φόρογλου. Θα σηκωθεί για τρεις, δεν είναι καλό το σουτ, φαινόταν από την Καμπύλη. Μιλόσεβιτς. Πίλιος. Επαφή του Καλαϊτζίδη, πλάγιο η μπάλα. Σφύριγμα για να σκουπιστεί το παρκέ, όχι τελικά, από τον κύριο Χρυσάφη.
Συνέχεια στο παιχνίδι Μιλόσεβιτς. Θέλει να περάσει, θα πατήσει γερά, θα στοχίσει. Ψηλά το rebound από το Σιώπη, μένει το 38-40, τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Θα πρέπει να βγάλει την άμυνα ο Πανσεραϊκός. Πολυμένης Χρυσόπουλος για το Σιώπη. Παρέμβαση Ντίνου, πλάγιο η μπάλα. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση για τη γέφυρα. Ζητάει από τον Πολυμένη να κόψει ο συμπαίκτης του. Η μπάλα έρχεται στο Χρυσόπουλο. Αυτός θα πάρει το σουτ. Στα 2 δευτερόλεπτα κλέψιμο της μπάλας από τον Γεωργιανό. Ίσως και φάουλ που δεν δίνεται. Καθυστέρησε ο Πανσεραϊκός στην εκδήλωση του εθνιδιασμού. Τώρα έρχεται ο Μάντζιος σαν τρέιλερ. Θα κερδίσει το φάουλ δικαίωμα για 2 βολές. Παρότι φαινόταν να χάνεται ο εθνιδιασμός, έσωσε τη φάση με το drive από τον άξονα που επιχείρησε ο Μάντζιος και θα έχει δικαίωμα για να ισοφαρίσει το παιχνίδι με 2 ελεύθερες βολές. Πιθανό να έχει μία επίθεση στο τέλος ο Πανσεραϊκός. 38-40. Αν ευσοχίσει και στη δεύτερη βολή ο Μάντζιος, θα περάσει ο Αχτσής στον αγώνα. Στοχή στην πρώτη ο Μάντζιος. Ο Γιαννιώτης σέντερ, ευστοχή στη δεύτερη. 39-40, αποσύρεται ο Μιλόσεβιτς. Ο Μάντζιος, είτε το πιστεύετε είτε όχι, πέτυχε τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. Πιέζει ο Αχτσής τον Πολυμένη. Θα του κάνει φάουλ. Να δούμε αν ήταν στο ξεκίνημα ή θα έχει δικαίωμα για 2 βολές ο Πολυμένης. Δικαίωμα για 2 βολές είναι. 39-40. Κόντρα στα προγνωστικά, μένει στο παιχνίδι η γέφυρα και καταφέρει μάλιστα να προηγείται εδώ στο Δάξερον Ιωάννης Τσιντσάρης. Εκτός ο Χρυσόπουλος για να πάρει ανάσες στη θέση του με το νούμερο 77 ο Στράτος. Εκτός και ο Αχτσής για τον Πανσεραϊκό. Περνάει ο Μιλόσεβιτς που δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή μέρα. Ο point guard του Πανσεραϊκού στυλ Νεμάνια Μιλόσεβιτς έχει μείνει χαμηλά όσον αφορά το σκοράρισμα, μόλις 4 πόντοι του. Ο Πολυμένης αστοχή, καθώς οι μικροί φίλαθλοι εδώ του Πανσεραϊκού με τις κόρνες τους προσπαθούν να παίξουν με το μυαλό του. Αρκετά σημαντική συμβολή τους. Η δεύτερη εύστοχη από τον Πολυμένη, 39-41. Ο Πανσεραϊκός εκδηλώνει την τελευταία του επίθεση για το τρίτο δεκάλεπτο με τον Μιλόσεβιτ. Σφύριγμα από τον κύριο Ταρενίδη. Φάουλ από το νούμερο 1 τον Κελεσίδη. Όχι, από τον Πολυμένη είναι το φάουλ. 3 ομαδικά για την γέφυρα. Η μπάλα θα παικτεί απ' έξω, σχεδόν 10 δεύτερα έχει στην διάθεσή του Πανσεραϊκό στυλ προκειμένου να πετύχει την ισοφάριση, ακόμα ίσως και να προσπεράσει με κάποιο τρίποντο. Γεωργιανός που μετά το πρώτο δεκάλεπτο έχει συγγύσει επιθετικά. Φάουλ ήταν στη φάση αυτή που δεν δόθηκε. Τώρα το φάουλ είχε ακόμα ένα να δώσει η γέφυρα. Δύο δευτερόλεπτα. Πρέπει αμέσως να εκτελέσει όποιος πάρει την μπάλα. Μιλόσεβιτς κόβεται ψηλά από τον Στράτο.
Ανασύνταξη δυνάμεων λοιπόν, πάμε για το τέταρτο δεκάλεπτο, όπου ο Πανσεραϊκός Στυλ θα πρέπει να φανεί πιο αποφασιστικός σε ένα κακό τρίτο δεκάλεπτο για την ομάδα του κυρίου Κακιούζη. Έχει φέρει την ομάδα της Γέφυρας να προηγείται με 2 πόντους. Χαμηλά έμεινε επιθετικά, πετυχαίνοντας μόνο 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο ο Πανσεραϊκός Στυλ. Έχουν συγγίσει η Γρίψιος και η Γεωργιανός. Αρκετά τα προβλήματα, ας ελπίσουμε να βρουν τις λύσεις οι παίκτες του κυρίου Κακιούζη και ο Πανσεραϊκός Στυλ να φτάσει στη νίκη. Σε λίγο μαζί σας. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραυδιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να σου βγει το λάδι για να βγάλεις λάδι. Ελαιοραυδιστικό μηχάνημα Steel SP452 με ειδικό αορτήρα για απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράβδισμα των ελιών σου. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ, ούτε η ελιά σου. Όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραυδιστικό μηχάνημα Steel SP452 με δυνατό κινητήρα του Mix προδιαγραφών Euro 5 για ξεκούραστη, γρήγορη και αποδοτική συγκομιδή. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Μπήκαμε στην τελική ευθεία της αναμέτρησης, δεύτερη αγωνιστική Β' Εθνική, Πανσεραϊκός Στυλ απέναντι στη Γέφυρα, 39-41 το σκορ, αρκετά χαμηλό, με έναν Πανσεραϊκό να είναι κακό στο τρίτο δεκάλεπτο, έχασε το προβάδισμα, η Γέφυρα με ανεβασμένη ψυχολογία πλέον στο παιχνίδι και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Σιώπη που έχει πετύχει 5 τρίποντα, Γεωργιανός για 3, άστοχος, προσπαθεί για το επιθετικό rebound, δεν θα τα καταφέρει. Ο Γεωργιανός που μετά το πρώτο δεκάλεπτο που πέτυχε 9 πόντους έχει εισηγήσει επιθετικά, όπως και ο Γρίψιος που παραμένει εκτός παιχνιδιού. Δύσκολη προσπάθεια από το νούμερο 26 του Λαζάρου. Στη συνέχεια όμως δεν μπορεί ο Πανσεραϊκός να πάρει την μπάλα και έχουμε φάουλ. Από τον Μιλόσεβιτς που είναι το τέταρτό του. 4 έχει και ο Κεραμάρης, ένας εκ των καλύτερων αμυντικών για τον Πανσεραϊκό. Ο Ντίνος παίζει καλή άμυνα, ο Λαζάρου για 2 και πάλι δεν καλό το σουτ. Έχει σμπρώξει όμως την προσπάθειά του Καλατζίδης να πάρει καλύτερη θέση από τον Μπίλιο. Επιθετικό φάουλ. Ο Μπίλιος στους 5 πόντους, εκεί αμοιβαίες εξηγήσεις, δίνουν τα χέρια, μια ωραία στιγμή ο Μπίλιος με τον Καλαϊτζίδη. Δυνατή μονομαχία για να πάρουν καλή θέση. 39-41. Μιλόσεβιτς. Χριστοδούλου. Βγαίνει από τα σκρίν ο Ντίνος. Δεν μπορεί να βρει το χώρο όμως για να εκτελέσει. Μιλόσεβιτς, Ντίνος, Γεωργιανός, παίρνει την εσωτερική, ωραία, θα βγάλει έξω για 3 ο Μιλόσεβιτς που αστοχεί. Δεν είναι σε καλή μέρα ο Νεμάνια Μιλόσεβιτς. Δεν του έχουν βγει τα σουτ έξω από την γραμμή των 6-25. Παραμένει το 39-41. Κάτω από το καλάθι ο Καλατζίδης θα κερδίσει πάλι από τον Γεωργιανό. Στη θέση του Λαζάρου ο ηγέτης της ομάδας της Γέφυρας, ο Σιώπης,
με τα 5 τρίποντα στο παιχνίδι. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει πετύχει 2 πόντους. Τα υπόλοιπα από τους 18 πόντους είναι βολές. Γυρίζει ο Χρυσόπουλος, καλή άμυνα, κλέβει ο Μπίλιος. Ο Χριστοδούλου τρέχει στον εθνιδιασμό μαζί με τον Μιλόσεβιτς. Ο Χριστοδούλου θα τελειώσει στην ασίστ του Μιλόσεβιτς. 41-41. Έναυσμα στις κερκίδες για πανηγύρια και για εμψύχωση των παικτών. Η ασίστ και το καλάθι από τον Καλαϊτζίδη. Ολιγορία στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Προσπαθούν οι φίλαθλοι να αφυπνίσουν τους παίκτες του κυρίου Κακιούζη, που ψάχνουν πλέον να πάρουν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Φάουλ στο Γεωργιανό, καθαρό από τον Κουτουξίδη. Δεύτερο ομαδικό. Έχει καταφέρει η ομάδα της Γέφυρας να κοιμήσει την ομάδα του Πανσεραϊκού καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τώρα ο Γρίψιος περνάει προκειμένου να δώσει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι. Ο Γρίψιος που έχει 5 δίποντα και ένα τρίποντο έχει φτάσει στους 13 πόντους. Μακράν ο κορυφαίος σκόρερ του σημερινού παιχνιδιού, μαζί με τον Γεωργιανό που είναι στους 9. Ο Μιλόσεβιτς, Γεωργιανός, Χριστοδούλου. Βήματα από τον Χριστοδούλου, λάθος. Και 31 για τη λήξη του παιχνιδιού. Κουτουξίδης σιώπης για 3. Ευτυχώς θα το χάσει αυτή τη φορά. Χρυσόπουλος με δεύτερη προσπάθεια, επιμένει και παίρνει το rebound. Τον κλείνει ο Χριστοδούλου, καλή άμυνα. Η μπάλα έξω στο σιώπη. Αυτή τη φορά, ούτε αυτή τη φορά μάλλον, δεύτερο διαδοχικό άστοχο τρίποντο από το σιώπη, που τα βάζει με την τύχη του, η οποία όμως το έχει φερθεί καλά στο σημερινό παιχνίδι. 41-43. Το θετικό νέο είναι ότι ο Σιώπης μετά από αρκετή ώρα αστοχεί σε 2 διαδοχικά τρίποντα. Θετικό νέο για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ντίνος, ας με συγχωρέσουν βέβαια οι φίλαθλοι της Γέφυρας που βλέπουν το παιχνίδι. Ωραία κάτω από το καλάθι ο Χριστοδούλου. Αυτή τη φορά θα πετύχει το καλάθι ισοφαρίζοντας το σκορ του παιχνιδιού, 43-43. Ο Χριστοδούλου που φτάνει στους 9 πόντους. Χρυσόπουλος νομίζω και πάλι έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Αφήνουν το παιχνίδι οι διαιτητές, κατοχή 14 δευτερολέπτων για τη Γέφυρα. Ο Χρυσόπουλος που φαίνεται αρκετά κουρασμένος, έχει πάρει πολλές προσπάθειες, θα πρέπει να τον πιέσει ακόμα περισσότερο ο Γεωργιανός. Τον βλέπω αρκετά σκασμένο πλέον στο παιχνίδι. Βλέπετε, αργεί να ξεκινήσει την προσπάθεια. Όπως προείπαμε, ο Γεωργιανός του κλέβει την μπάλα. Αρκετά κουρασμένος εμφανώς ο Χρυσόπουλος, τρίποντο από τον Γεωργιανό για το προπέρασμα, είναι άστοχο. Νομίζω πρέπει να εκμεταλλευτούν την κούραση των αστεριών της Γέφυρας οι παίκτες του Πανσεραϊκού, του Σιώπη και του Χρυσόπουλου πλέον. Να το έγινε και πάλι το λάθος. Καλή άμυνα από τον Ντίνο. Τρέχει ο Μιλόσεβιτς στον ενδιασμό. Η σύγκρουση στον αέρα. Μιλόσεβιτς. 13 δευτερόλεπτα. Με υπομονή θα γυρίσει την μπάλα τώρα ο Πανσεραϊκός. Χριστοδούλου. Κόβει στη ρακέτα ο Γρίψιος, είναι όμως δυνατή η πάσα του Χριστοδούλου. Λάθος και από τον Πανσεραϊκό. Χρυσόπουλος για το Σιώπη που θα χάσει την μπάλα, που θα βρει στα πόδια του. Ο Πανσεραϊκός έχει πλέον τη μεγάλη ευκαιρία, καθώς είναι ολοφάνερο ότι ο Χρυσόπουλος και ο Σιώπης έχουν κουραστεί. Ο προπονητής τους δεν μπορεί να τους ξεχωράσει, γιατί είναι αυτοί που κρατάνε τη Γέφυρα στο παιχνίδι μέχρι τώρα, και είναι αυτό που πρέπει να χτυπήσει και να εκμεταλλευτεί πλέον ο Πανσεραϊκός στυλ.
Ντίνος, ο Γρίψιος που πήρε πολλές ανάσες, τώρα θέλει να παίξει με πλάτη, θα γυρίσει. Καλή άμυνα σε πρώτο χρόνο από τον Καλαϊτζίδη. 9 δευτερόλεπτα. Χριστοδούλου για τον Μιλόσεβιτς. Για τρεις. Άστοχος και πάλι ο Μιλόσεβιτς, όμως μακρινό ρεμπάν από τον Ντίνο. Μετά την γέρια παρέμβαση του Χριστοδούλου. Θα πρέπει να βρει και σκορ από τον Μιλόσεβιτς ο Πανσερραϊκός. Γεωργιανός για τον Ντίνο. Ο Παντελής έτοιμος για το τρίποντο. Άστοχο. Έχει χάσει την επαφή με το καλάθι ο Γεωργιανός. Σφύριγμα προκειμένου να σκουπιστεί η μπάλα από τον κύριο Χρυσάφη. Πρέπει να βρει σκορ από τους συνήθεις ύποπτους ο Πανσερραϊκός, τον Γρίψιο, τον Γεωργιανό και τον Μιλόσεβιτς. Όσο η γέφυρα που είναι πολύ κουρασμένοι παίκτες της μένει κοντά στο παιχνίδι, χωρίς να μπορεί να αποκτήσει ένα ισχυρό προβάδισμα ο Πανσερραϊκός, όλα είναι ανοιχτά εδώ στο Δάξερον Ιωάννης Τιντσάρης. Κελεσίδης βγαίνει από τα σκρίνο Σιώπης και ο Κουταξίδης, ο Κουτουξίδης που πήρε την μπάλα και κάνει το drive, θα κοπεί ψηλά με φάουλ όμως το ξεκίνημα, αν και έχω την εντύπωση ότι το φάουλ ήταν από τον Χριστοδούλου και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Κουτουξίδης σωστά, ο Κουτουξίδης με 6 πόντους στο παιχνίδι. Γενικότερα δεν έχουν επαφή με το καλάθι οι υπόλοιποι της γέφυρας πέραν του Χρυσόπουλου που τώρα αποσύρεται και του Σιώπη. Ο Χρυσόπουλος που είναι ολοφάνερο ότι πρέπει να πάρει ανάσες, δεν μπορεί να συνεχίσει με την ίδια αντοχή. Έτοιμος ο Κουτουξίδης, θα χάσει την πρώτη του βολή. Και πάλι σημαντική βοήθεια των λιλιπούτιων φιλάθλων του Πανσερραϊκού που με τις κόρνες τους προσπαθούν να επηρεάσουν τους αντιπάλους. Εύστοχο στη δεύτερη, 43-44, ισχνό το προβάδισμα της γέφυρας. Χριστοδούλου, Γρίψιος. Κάτω από το καλάθι ο Γεωργιανός πήρε υπέροχα θέση αλλά θα στοχίσει. Δυστυχώς για τον Παντελή Γεωργιανό που έκοψε ωραία κάτω από το στεφάνι. Αστόχησε όμως με το ταμπλό. Μένει το 43-44. Ο Καλατζίδης βγάζει στο Σιώπη. Ο Καλατζίδης για τρεις. Θα βρει στόχο. Απίστευτο. Και ενώ τελείωνε ο χρόνος επίδεσης 43-47, στο μεγαλύτερο προβάδισμα της γέφυρας ως τώρα στο παιχνίδι. Μιλόσεβιτς, Χριστοδούλου, ας μπει το καλάθι, δεν μπαίνει. Απαρηγόρητος ο Χριστοδούλου, στην καλή του προσπάθεια με ταμπλό αστόχησε. Μένει το 43-47. Υπάρχει πολύς χρόνος, δεν θα πρέπει να βιαστούν οι παίκτες του Πανσερραϊκού. Με την κούραση που έχουν οι παίκτες της γέφυρας, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ κακό για να συμβεί από πλευράς Πανσερραϊκού. Θα πρέπει όμως να μπουν οι βολές. Ο Χριστοδούλου χάνει την πρώτη. Μένει το 43-47. Προφανώς έχει δώσει επανάληψη στην πρώτη βολή ο κύριος Ταρενίδης. 45-47.
με δύο εύστοχες βολές του Χριστοδούλου. Μάτς για γερά νεύρα. Κελεσίδης βγάζει την μπάλα έξω. Σιώπης για δύο. Να που ο Σιώπης πετυχαίνει και δίποντα. 45-49. Πάμε για ένα γκραγκινολικό χιτσκοκικό φινάλε εδώ στο Βάξερον. Γεωργιανός πέρασε ωραία το φάουλ. Αναμφισβήτητο από τον Κουτουξίδη. Δεν έχει συμπληρώσει όμως ομαδικά η γέφυρα. 4 είναι. Απ' έξω θα παιχτεί η μπάλα. 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Για 3. Όχι. Ούτε αυτό από τον Μιλόσεβιτς. Δυστυχώς ο Μιλόσεβιτς δεν έχει βρεθεί σε καλή μέρα. Ο Κουτουξίδης για δύο αστοχή. Μαζεύει όμως το rebound ο Κελεσίδης. Είναι μόνος του Χρυσόπουλος κάτω από το καλάθι. Θα τον κόψει με φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Ταρενίδη ο Γρίψιος. Δικαίωμα για δύο βολές. Εκεί έγιναν τα λάθη στις αλλαγές των μαρκαρισμάτων και βρέθηκε μόνος του Χρυσόπουλος. 2:25 time out. Η διαφορά στους 4 και θα έχει δικαίωμα Χρυσόπουλος για δύο βολές. Σε λίγο μαζί σας. Προσπαθούν οι φίλαθλοι του Πανσεραϊκού να βοηθήσουν την ομάδα που βρίσκεται πίσω με 4 πόντους στο σκορ και ο Χρυσόπουλος θα εκτελέσει και 2 βολές. Άστοχος ο Χρυσόπουλος. Άστοχος και έτσι δεύτερη. Παίρνει το rebound ο Γρίψιος. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά ο Πανσεραϊκός να πετύχει το καλάθι και να πλησιάσει σε απόσταση βολής. Μιλόσεβιτς, Γεωργιανός για 3. Μπράβο στον Παντελή τον Γεωργιανό. 48-49. Ο Γεωργιανός παίρνει και πάλι το όπλο του. Σιώπης. Κουτουξίδης θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 48-51. 1:44 για τη λήξη του παιχνιδιού. Υπάρχει χρόνος. Γεωργιανός για τον Τίνο. Προσπαθεί να πάρει θέση ο Χριστοδούλου. Σκρινάρει για τον Γεωργιανό. Μιλόσεβιτς που είναι πολύ κρύο στο σημερινό παιχνίδι. Όχι, θα το χάσει και αυτό. Ψηλά ο Χριστοδούλου, δεν μπορεί να μαζέψει το επιθετικό rebound. Ένα και 10. Πολύ κρίσιμη επίδεση για την άμυνα του Πανσεραϊκού και για την επίδεση της γέφυρας. Σιώπης προσποιείται από μακριά, θα σουτάρει, θα στοχίσει.
Ο Γρίψιος δίνει γρήγορα στο Μιλόσεβιτς που πρέπει να τρέξει. Γεωργιανός παίρνει την εσωτερική. Χριστοδούλου, ωραία, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 50-51. Ο Χριστοδούλου στο δεύτερο ημίχρονο κρατάει όρθια την ομάδα του Πανσεραϊκού. 50-51, 46 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Υπάρχει χρόνος για τον Πανσεραϊκό Στυλ προκειμένου να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα παρά την κακή εμφάνιση στο σημερινό παιχνίδι μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Μεγάλη αστοχή από τον Μιλόσεβιτς στο σημερινό παιχνίδι που δεν βοήθησε επιθετικά. Σε λίγο μαζί για την τελική, τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, σε ένα μάτς για πολύ γερά νεύρα εδώ στο Δάξερον. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Έλεο ραβδιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Πίσω στο παιχνίδι εδώ στο Δάξερον για τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Με έναν πόντο βρίσκεται πίσω ο Πανσεραϊκός Στυλ από την γέφυρα. Οι μικροί φίλαθλοι του Πανσεραϊκού πλέον δίνουν όλες τις δυνάμεις τους προκειμένου να βγει αυτή η άμυνα από τον Πανσεραϊκό. Και Λεσίδης, 10 δευτερόλεπτα για την επίδεση της γέφυρας. Χρυσόπουλος με αντίπαλο το Χριστοδούλου. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Χριστοδούλου ψηλά το rebound. Τρέχει ο Μιλόσεβιτς. Υπάρχει χρόνος. Θα πάρει όλα τα δευτερόλεπτα που το αναλογούν ο Πανσεραϊκός. Ας ελπίσουμε με θετική έκβαση. Μιλόσεβιτς κόβει κάτω από το καλάθι ο Γρίψιος. Όχι. Ο Μιλόσεβιτς αποδεικνύεται σε μοιραίο παίκτη. Ένα φάουλ από τον Ντίνο, σταματάει το χρονόμετρο. 7 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Ακόμα μια κακή επιλογή από τον Μιλόσεβιτς που μπήκε από αριστερά, θέλησε να πασάρει σε κάποιον συμπαίκτη του, ανεπιτυχώς. Παρόλα αυτά θα έχουμε βολές, δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι. Αν αστοχήσει έστω και σε μία ο Χρυσόπουλος, υπάρχουν ελπίδες. Πλέον όλο το γήπεδο προσπαθεί να αποθαρρύνει τον Χρυσόπουλο στην προσπάθειά του να ευστοχήσει. 50-51, θα στοχήσει, δεν ήταν καλή η Καμπύλη. Να λοιπόν που υπάρχει ακόμα ζωή στο παιχνίδι για τον Πανσεραϊκό. Ακόμα και να ευστοχήσει στη δεύτερη ο Χρυσόπουλος. Θα στοχήσει, Χριστοδούλου μαζεύει το rebound. Μιλόσεβιτς δεν μπορεί να κάνει φάουλ η γέφυρα, καθώς όχι. Ο Κουτουξίδης θα τελειώσει. Ο μεγάλος αρνητικός πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, ο Μιλόσεβιτς, που ακόμα και στην τελευταία φάση του παιχνιδιού έκανε λάθος. Δυστυχώς το μεγάλο όνομα, ο καλύτερος κατά τεκμήριο παίκτης του Πανσεραϊκού, ο Νεμάνια Μιλόσεβιτς, τρέχουν όλοι να τον αγκαλιάσουν και να τον παρηγορήσουν. 50-53 το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Μεγάλη νίκη για τη γέφυρα εδώ στην καυτή έδρα του Πανσεραϊκού Στυλ. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η ομάδα του Πανσεραϊκού.
Ο Μιλόσεβιτς δεν είχε το καθαρό μυαλό στις τελευταίες φάσεις προκειμένου να πάρει την ομάδα στις πλάτες του και να πετύχει ο Πανσεραϊκός στη νίκη. Είχε την ευκαιρία μετά τη χαμένη βολή του Χρυσόπουλου και τη Ζιο μάλιστα ο Πανσεραϊκός να πετύχει ένα δίποντο και να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Η ζωή συνεχίζεται, η γέφυρα πανηγυρίζει μια πολύ μεγάλη νίκη. Ο Πανσεραϊκός με τη σειρά του καλείται να ανασυντάξει τις δυνάμεις του. Μια καλή ομάδα από καλούς παίκτες. Μείνετε συντονισμένοι για τους επόμενους αγώνες του Πανσεραϊκού Στυλ εδώ από το Δάξερον. Δεν χρειάζεται να σου βγει το λάδι. Για να βγάλεις λάδι, ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με ειδικό αορτήρα για απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράπτισμα των ελιών σου. Steel, όλα όσα χρειάζεσαι.